Στην αγορά εργασία, εν μέσω πανδημία, θα εστιαστούμε τώρα, καθώ στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα θα ληφθούν οι τελικέ αποφάσει για τον κατώτατο μισθό. Έχει ρεπορτάζ ο διευθυντή του ημερησία.gr. Είναι ο Γιάννη Φόσκολο που είναι μαζί μα. Γιάννη. Ακριβώ, Νίκη, η ώρα τη κρίση έφτασε για τον κατώτατο μισθό. Την ερχόμενη Δευτέρα, μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, θα ανακοινωθούν οι τελικέ αποφάσει. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίε του ημερησία.gr και του Open, τι τελευταίε ώρε κερδίζει συνεχώ έδαφο το σενάριο για οριακή αύξηση του κατώτατου μισθού, mm -hmm. εναντί του παγώματο που προτείνουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι πλήν τη ΓΕΣΕ, με ένα ποσοστό κοντά στο 2%. Πρέπει να σου πω πω αυτό μεταφράζεται σε μια ονομαστική αύξηση τη τάξη των 10 έω 15 ευρώ περίπου, έτσι ώστε ο κατώτατο μισθό. 650 ευρώ σήμερα, να οδηγηθεί σε ένα ποσό κοντά στα 660 έως 665 ευρώ. Μένει να φανεί αν αυτή η αύξηση θα ισχύσει άμεσα, όπως προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, mm -hmm. ε, ή αν θα υπάρξει κάποια ειδική ρήτρα ώστε να ισχύσει από τον Ιανουάριο του 2022. Λοιπόν, σε για κάθε το... περίπτωση, νίκη yeah? πρέπει να σου πω πως έχουν ζυγιστεί και ζυγίζονται και οι ανάγκε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τη μία πλευρά, αλλά και οι ανάγκε των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων που αμείβονται με τον ε, κατώτατο μισθό yeah. από την άλλη πλευρά. Για όλες τις εξελίξεις το μίζων αυτό θέμα και για όλες τις οικονομικές ειδήσει και αναλύσεις όπως πάντα στο ημερησία.gr.